Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το βροχερό Envy Playing Fields. Το συνεργείο του Hellenic, όπως πάντα, με την υπόσχεσή του να φέρνει κοντά σας τα παιχνίδια του Παρικιακού μας πρωταθλήματος. Σήμερα θα δούμε μαζί το παιχνίδι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Άχνας. Δύο από τις ομάδες μας που βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία και ελπίζουμε σήμερα να δούμε ένα καλό παιχνίδι, μια και υπάρχει το τρίο των διαιτητών, για να μην αμφισβητείτε καμία φάση. Υπάρχει η ομάδα με τους αναπληρωματικούς τους. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες σήμερα δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην παιχτεί το παιχνίδι όπως θέλουν. Να πούμε ότι η σύνθεση των δύο ομάδων είναι ως εξής. Κάτω από τα κορπός του ΑΠΟΕΛ είναι ο Εμάν. Νούμερο 2 ο Βίνσεντ. Ο Έρχαν. Ο Αναστάση νούμερο 6. Ο Νικόλας νούμερο 3. Ο Άλεξ Λούκα νούμερο 4. Είναι ο Τσάμπι, ο Μάρκο, ο Ρουσής, ο Τζορτζ Λουτάγια και ο Μάρκου Σπένσερ. Ενώ για την Άχνα είναι ο Μπρούκλιν, ο Έρκεν, ο Τζορτζ Σιφωνιός, ο Ρομπ, ο Τόνι Πόνου, ο αρχηγός της ομάδας. Ο Κάσπερ, ο Θείο, ο Άντρου, ο Χάρη, ο Νίκ, ενώ στον πάγκο για την Άχνα είναι ο Τάσος, ο Πανίκος, ο Κρίς και ο Μάικολ, ενώ στον πάγκο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ είναι ο Κρίς Ιωάννου, ο Χριστάκης, ο Ντίνο, ο Άλεξ Μιχαηλίδης και ο Ένκλεϊ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, εξακολουθεί να παραμένει το 0-0 ασφαλώς. Ένα παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του Παρικιακού μας πρωταθλήματος. Δύο ομάδες, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με μια προϊστορία στην πρώτη κατηγορία και η ομάδα της Άχνας. Μια και είχα υποσχεθεί και στα παιδιά του ΑΠΟΕΛ εκεί, αν τους αναφέρω ότι με έχουν κεράσει ένα κυπριακό καφέ, τόσο εμένα όσο και το συνεργείο. Έτσι, ελπίζω η μέρα μας να πάει εμάς καλά, παρόλο ότι βρέχει. Και οι λιγοστοί φιλάθλοι που βρίσκονται στο παιχνίδι προσπαθούν να εψυχώσουν τις ομάδες τους. Ένα παιχνίδι το οποίο σας προσφέρει το Hellenic TV στην προσπάθειά του, όπως αναφέραμε, να φέρνει κοντά σας τα παιδιά τα δικά σας, τα οποία αγωνίζονται στην πρωτάθλημα του Παρικιακού μας πρωταθλήματος. Έχουμε σαν Hellenic TV την ευκαιρία να μεταδίδουμε παιχνίδια από την ΣΥΤΑ, από την Κύπρο, του Παγκυπρίου πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε φέρει και το Παρικιακό μας πρωτάθλημα στις οθόνες της δικής σας. Βέβαια, αυτό το καλό το έχετε εδώ και αρκετά χρόνια, μια και το Hellenic TV είχε την ευκαιρία να δίνει ζωντανά τα παιχνίδια του Παρικιακού μας προαθλήματος. Τα ΑΠΟΕΛ, όπως αναφέρα, ήταν η ομάδα η οποία για αρκετά χρόνια πρώτος στατούσε στο Παρικιακό μας πρωτάθλημα, ενώ η Άχνα, μια νεοσύστατη ομάδα πριν λίγα χρόνια, είχε τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία πάντοτε χτυπούσε στο τροτό τις ομάδες που ήταν φαβορή για τον τίτλο. Στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα έξω, σε πλάγιο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με το νούμερο 13, με το Τσάμπι. Να δίνει την μπάλα πίσω, στο Βίνσεντ. Και είναι έτοιμος ο Βίνσεντ να βρει κάποιο. Και έχουμε μικρό τραυματισμό. Ναι, ναι, ο Γερόλικος, ο Τόνης, ο Πόνου, δυστυχώς, από τα πρώτα λεπτά έχει ένα τράβηγμα στο πόδι και καλείται να γίνει αλλαγή για την ομάδα της Άχνας. Ένα πλήγμα βέβαια για την ομάδα της Άχνας, δεδομένου ότι θα κάνει μια αναγκαστική αλλαγή στο τέταρτο λεπτό. Στο τέταρτο λεπτό θα κάνει αναγκαστική αλλαγή η ομάδα της Άχνας.
δίνονται οι πρώτες βοήθειες από τον Μάικλ το Σιφωνιό, αλλά από ό,τι είδα και το γνέψιμο που έκανε ο Τόνι Πόνου, έχει τράβηγμα στο δεξί του πόδι και ίσως να γίνει μια αναγκαστική αλλαγή, ενώ όπως βλέπετε υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα στο παιχνίδι μέχρι να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή. Οδηγείται τώρα εκτός αγωνιστικού. Ναι. Οδηγείται εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του. Ο Άλεξ. Who's this up, Alex? Yeah, Alex Sifonios, Chris Sifonios. Okay. Chris Sifonios. Sifonios. Yep. Και μέσα στο αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 2, ο Chris Sifonios. Η Άχνα στην επίθεση. Για να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η ομάδα της Άχνας με τον τραυματισμό του Τόνι του Πόνου. Θα που έλβησκε στην επίθεση προς τα δεξιά, προσπαθεί να βγάλει μια παλιά, όμως η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Και να αναφέρουμε ότι σήμερα τρίο των διαιτών είναι ο φύτος νεοφύτου, ο οποίος είναι στον χώρο του κέντρου με βοηθούς τον Ανδρέα Αναστασίου και τον Φράσις Ντάμιαν. Σιφωνιός, ο Τζόρτζ, βαθιά παλιά, μακριά. Εκεί που τρέχουν το Αποέλ, να διώξουν την μπάλα προς τον τερματοφύλακά τους για να σώσουν ένα κίνδυνο από την ομάδα τους. Στον χώρο του κέντρου ξανά για την ομάδα του Αποέλ. Ωραία παλιά, από τα αριστερά. Αρκετός κόσμος τώρα στα καρέ, βγαίνει ωραία σέντρα με το νούμερο 8. Ωραία, αλλά την τελευταία στιγμή μια καλή ευκαιρία για την ομάδα Αποέλ. Χάθηκε όταν ο Μάρκους Σπένσερ, μόνο σχεδόν με τον τερματοφύλακα στο 7ο λεπτό, έχασε την ευκαιρία να βάλει το Αποέλ μπροστά στα γρήγορα. Ελεύθερο για την ομάδα της Άχνας με τον Μπρούκλιν στον χώρο του κέντρου. Φάουλ για την ομάδα της Άγνας έξω από τη μεγάλη επανορθωτική, σε πάρα πολύ καλή θέση όταν ο Κάσπερ έπεσε κάτω μετά από μαρκάρισμα των αμυντικών του Αποέλ. Κάσπερ, για δούμε, ο ίδιος παίχτης ετοιμάζεται να εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Κάσπερ, έχει γίνει ένα τείχος από τέσσερις ποδοσφαιριστές στο Αποέλ, τώρα γίνουν τρεις. Με τον Κάσπερ να είναι έτοιμος, εκτελεί η μπάλα ωραία, πάει στον τερματοφύλακα. Με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας αποκρούει και είναι έτοιμος να δώσει ξανά στον χώρο του κέντρου για την ομάδα του Αποέλ. Ένα βροχερό μεσημέρι. Προσπαθούμε και σαν Hellenic TV να καλύψουμε τα μηχανήματά μας. Ωραία παλιά, αλλά εκεί ο τερματοφύλακας πιο γρήγορα από το νούμερο 14, το Ρουσί, αποκρούει την μπάλα. Τα μπουέλα από τα αριστερά. Είναι ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες δεν παίζουμε σκοπιμότητα καθόλου, μια και το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Η ομάδα που είχε χάσει μια καταπληκτική ευκαιρία όταν ο Μάρκους Σπένσερ βρέθηκε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα, αλλά η μπάλα έφυγε από το δεξί κάθετο το δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα της Άχνας.
στον χώρο του κέντρου η μπάλα για την άκρη. Βαθιά μπάλα, ωραία, σε θέση offside. Σε θέση offside, καθαρό, ο επόπτης, ο Francis Ντάμιον, έχει σηκώσει το σημειάκι του. Ελπίζω να είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα για το τρίο των διαιτών μας. Στον χώρο του κέντρου η μπάλα, να κόβει το εκεί του με το Συμφωνιό. Ωραία παλιά, σε θέση offside πάλι. Ωραία, ίσως να παίζει τεχνικό offside του η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εξακολουθεί να παραμένει στο 0-0 το παιχνίδι. Για να ρίξουμε μια ματιά στο χρονόμετρό μας, να δούμε ποιο λεπτό παίζουμε. Στο 10ο λεπτό του πρώτου μέρους, πάντοτε στο 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο σας προσφέρει το Hellenic TV στην προσπάθειά του να φέρει το παριακό μας ποδόσφαιρο μέσα στα σπίτια τα δικά σας. Τζορτζ Συμφωνιός έτοιμος να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Εκτελείται η μπάλα, παίρνει ύψος, φτάνει στα καρέ και διώχνεται από την άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ στην επίθεση. Καθυστερεί λίγο το παιχνίδι και η μπάλα κόβεται σε πλάγιο. Πολύ θα χαιρόμουν να βλέπα τον διαιτή να βαστάει ομπρέλα για τον αστυνομικό χώρο. Αλλά δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα ήταν viral, ε? Ωραία μπάλα στον χώρο του κέντρου για την ομάδα ΑΠΟΕΛ με τον νούμερο 4, με τον Άλεξ Λούκα. Να κοπεί όμως ξανά από την άμυνα. 10ο λεπτό από το Anfield Playing Fields. Παρακολουθάτε το παιχνίδι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Άχνας. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια ευγενική προσφορά από το Hellenic TV στην κάμερα. Σήμερα, όπως πάντα, είναι ο Παύλος στην επιμέλεια του ήχου. Είναι ο Τάκης Φελάς, ο Γιώργος Μιχαηλίδης στη μετάδοση και κάτω στο στούτιο ο Γιώργος Ολίγκος, όπως πάντα. Μαζί δουλεύουμε για να σας δώσουμε το δικαίωμα να βλέπετε αυτά τα παιχνίδια από το παρικιακό μας πρωτάθλημα. Φάουλ. Καθαρά, τον πήρε ο Πιτζιρικάς, ήθελε να κάνει wrestling μαζί του. Εξακολουθεί να πέφτει βροχή. Σιούτ, ωραίο, κοντράρι στα πόδια των αμυνωμένων. Συμφωνιός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Και χαρά μας να βλέπουμε τους αρχηγούς τα που ένα είναι εδώ κοντά μας. Ένα παιχνίδι που αναφέραμε, κυρίες και κύριοι, τα οδιόπαιδες σας προσφέρει το Hellenic TV. Από ΕΛ Άχνα βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό, εξακολουθεί να παραμένει το 0-0. Μια καλή ευκαιρία είχε τα από ΕΛ στο 7ο λεπτό, όταν από φάτσα με τον τερματοφύλακα ο Μάρκους δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στο πλεχτό για να γίνει το 1-0. Το ΑΠΟΕΛ από τα δεξιά. Ωραία, μπαίνει απειλητικά στα καρέ. Θα ξεφύγει από όλους και θα τραβήσει σούτ κοντράρι στην μπάλα. Και αυτός ήταν ο Βίνσεντ. Ξεφύγει από αρκετούς αντιπάλους και τράβηξε ένα σούτ. Η μπάλα κοντράρι στα σώματα των αμυνωμένων. Ξανά κρατάει την μπάλα. Θέλει να τα κάνει όλα. Και δίνει ωραία παλιά. Ωραίο τέρμα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στο 12ο λεπτό
Στο 14 ο Μάρκο ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για να γίνει το 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δέκατο τέταρτο λεπτό, ο Μάρκο στέλνει την μπάλα στο πλεκτό για να διαμορφώσει το 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η μπάλα θα στηθεί όπως πάντα στον χώρο του κέντρου για να πάει το ένα κτίριο λάχτισμα. Και από ό,τι με πληροφόρησε και ο φίλος ο Παύλος, ότι αυτή την φάση του τέρματος την έχει βιντεογραφήσει. Έτσι λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη. Όμως για αυτά τα πράγματα, για το τι σημαίνει να ξαναβλέπουμε τα παιχνίδια, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο μας εδώ, τον Τάκη τον Φελά. Τάκη, αναφέρουμε στον κόσμο ότι ξέχωρα από το live ποδόσφαιρο, που, από τη ζωντανή μετάδοση, το παιχνίδι ξαναμεταδίδεται την Τετάρτη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πέστε μου να δω. Θα το... ίσως να μην το βάλουμε την Τετάρτη, να το βάλουμε μια άλλη μέρα. Πρέπει να βλέπουν το Hellenic TV, το site, για να δουν το πρόγραμμα. Ναι. Γιατί το πρόγραμμα το έχουμε στείλει ήδη στις εφημερίδες. Και είναι αργά να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Ίσως, αν μπορέσουμε, προλάβουμε και το αλλάξουμε πρωτού φύγει. Δηλαδή, ο κόσμος που θα έχει υπόψη του είναι ότι τα παιχνίδια που παίζονται την Κυριακή και τα βλέπουν ζωντανά στο σπίτι τους, θα έχουν την ευκαιρία να τα δουν μαγνητοσκοπημένα σε κάποια άλλη μέρα. Δηλαδή, παρακολουθώντας το link του Hellenic TV. Ναι, μάλλον την Τετάρτη το βράδυ. Γύρω στις 10 με 11 το βράδυ. Μάλιστα. Πώς βλέπετε εσείς σαν Hellenic TV την μετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων του παρκιακού μας πρωταθλήματος? Έχουμε αρκετά προβλήματα, αλλά το καταφέρνουμε. Μέχρι τώρα το καταφέραμε. Το δεύτερο παιχνίδι φέτος. Ναι. Ελπίζουμε να καλύψουμε περισσότερα παιχνίδια. Αλλά ναι. Πρέπει η παροικία να σταθεί, να ανταποκριθεί και να μας πάρει τηλέφωνο, μας πει θέλουμε να βλέπουμε. Μάλιστα. Προς το παρόν είναι μόνο 2-3 ομάδες έχουν ενδιαφερθεί. Πρέπει να ενδιαφερθούν όλες οι ομάδες του παρκιακού μας πρωταθλήματος, γιατί πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος ότι γίνεται καλή δουλειά και έχουν αρκετά καλό επίπεδο. Και πρέπει να το βλέπουν και οι ποδοσφαιρόφιλοι της παρκίας. Μάλιστα. Ειδικά τα παιδιά που τώρα ξεκινούν και θέλουν να κάνουν μια καριέρα. Εσείς κύριοι και κύριοι που κάθεστε στο σαλόνι σας και βλέπετε το παιχνίδι και ξέρετε την αξία που έχει, σαν κάθεστε στο αναπαυτικό σας σαλόνι, χωρίς τη βροχή, χωρίς τίποτα, να βλέπετε το παιχνίδι, έχει κάποια αξία. Μπορείτε κάλλιστα κι εσείς να αναφέρετε στους φίλους σας τι σημαίνει παρικιακό ποδόσφαιρο και τι σημαίνει υποστήριξη σε αυτό το παρικιακό μας ποδόσφαιρο. Συμφωνιός, πέφτει κάτω, όμως ο διαιτής δεν θα δώσει τίποτα. Ξανά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην επίθεση. Φεύγει ωραιότατα από τα αριστερά, θα προλάβει την μπάλα, την προλαβαίνει πριν βγει έξω. Και βγάζει ωραία σέντρα, διώχνεται όμως. Ο Τσόσο Λοτσάια ήταν πάρα πολύ ωραία, έβγαλε την μπάλα ωραία σέντρα. Όμως εκεί δεν βρέθηκε ποδοσφαιριστής για να αξιοποιήσει την σέντρα του Λοτσάια. Πλάιο για την ομάδα της... του ΑΠΟΕΛ. Όχι, τι άχνας είναι. Ο Χάρης κρατάει. Γυρεύει κάποιο στήριγμα, θα δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Ξανά ο Χάρη. Τρέχει. Φεύγει ο Ρότατα, μόνος προσπαθεί να τα κάνει, δεν έχει κάποιο στήριγμα να τη δώσει και τη δίνει τώρα προς τα δεξιά. Χαμένη παλιά όμως. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Ψύχρεμα να δώσει την μπάλα. Λαθασμένα πήγε ο Τσάμπι, κερδίζει την μπάλα. Ωραία.
Θέση offside. Ο Ανδρέας Αναστασίου έχει σηκώσει το σημαίακι του σε θέση offside. Ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ. Βαθιά λαθασμένη παλιά πάει στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, μπάλα στον Έμαν. Και αυτό στα γρήγορα γρήγορα στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Τζος Λουτσάγια. Ωραία παλιά προς το Βίνσεντ. Βίνσεντ μπαίνει απειλητικά στα καρέ. Βγάζει ωραία σέντρα εκεί ξανά για να δούμε. Πήγε να κάνει μια προσποίηση εκεί ο Σπένσερ, αλλά δεν του βγήκε η φάση. Για να δούμε σε ποιο λεπτό διανύουμε στο παιχνίδι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Εικοστό έκτο λεπτό στο 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εικοστό λεπτό, ναι. Διόρθωσες κυρίες και κύριοι. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε στο 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πέφτει κάτω στον ο Μάρκο. Ευτυχώς δεν έχει τίποτα, θα σηκωθεί και θα κερδίσει το ΑΠΟΕΛ ένα φάουλ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες αψιμαχίες, ευτυχώς όχι έντονες. Εκεί ο Βίνσεντ. Αναστάση. Χτυπάει. Μπάλα πάει στον χώρο του πέναλτι και διώχνεται από την άμυνα του Άχνας. Τερματοφύλακας μυρίστηκε την φάση και έδιωξε ψηλά για να πάει στον Συμφωνιό. Βγαίνει ωραία παλιά για την Άχνα, επίθεση. Ωραίο σουτ. Η μπάλα πέφτει, ο τερματοφύλακας όμως ανακόπτει την μπάλα από το σουτ του Κάσπερ. Ξανά σέντρα στα καρέ του ΑΠΟΕΛ, κεφαλιά αδύνατη και καταλήγει η μπάλα στα πόδια των ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Με επίθεση τώρα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ξαφνική επίθεση, για δούμε. Τρέχει από τα δεξιά ο Τσάμπι. Βγάζει ωραία παλιά ο Τσάμπι, εκεί έρχεται με το νούμερο 9 ο Μάρκο να βγάζει στο χώρο του κέντρου ξανά. Καθυστέρησε λίγο η ομάδα ΑΠΟΕΛ, έδωσε το δικαίωμα επιστροφής των αμυντικών της Άχνας. Πάντοτε στο 1-0, 24ο λεπτό. Ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα, ωραία φάση
μαζί με τον Ρουσί, ο οποίος προσπάθησε έξυπνα να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, όμως ο τερματοφύλακας έγκαιρα, ο πανύψηλος εκεί, ο Μπρούκλιν, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα που έλεγε να μαζέψει κόσμο, βρισκόμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και το παιχνίδι είναι στο 1-0. Ένα τέρμα που σημείωσε ο Μάρκο στο 14ο λεπτό. Άκαρπο το κόρνερ που εκτέλεσε η ομάδα του Αποέλ και υπάρχει συνέχεια. Σπρώχνονται και σπρώχνουν, φάουλ στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Άχνας. Που θα φέρει αρκετό κόσμο στα καρέ με τον Γιώργο τον Συμφωνιό. Πάντα κούπαρον, εκτελεί χαμηλά. Εκεί κερδίζουν η ομάδα του Αποέλ ένα φάουλ στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν την μπάλα και να μπουν επίθεση οι ποδοσφαιριστές της Άχνας. Η βροχή εξακολουθεί να πέφτει και προσπαθούμε να καλυφτούμε κάτω από ομπρέλες. Ελεύθερο για την ομάδα Αποέλ. Βγαίνει η μακρινή παλιά, δεν θα την προλάβει ο επιθετικός του Αποέλ, το νούμερο 14, ο Ρουσής, και θα πάρει την μπάλα του τερματοφύλακας να τη στήσει. Αν το έκανε λίγο πιο αριστερά θα μπορούσε να πάρει. Και η μπάλα εκτελείται. Βγαίνει από τα δεξιά, ωραία, φεύγει απειλητικά στα καρέ, έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, βγαίνει η σέντρα. Καθυστεράνε λίγο τους υποσφαιριστές του Αποέλ και διώχνουν την μπάλα. Από τα δεξιά βγήκε ο Βίνσεντ όπως πάντα απειλητικά, έστειλε μια διαγώνια χαμηλή παλιά, αλλά εκεί δεν βρέθηκε υποσφαιριστής του Αποέλ να εκμεταλλευτεί την φάση. 27. Και είμαστε στο 27ο λεπτό σύμφωνα με τον Τάκη τον Φελά, ο οποίος κρατάει και το χρονόμετρο. Συμφωνιός, σπρώχνει και σπρώχνεται, δυνατός όμως κερδίζει την μπάλα και του γίνεται φάουλ. Ο διαιτητής θα καλέσει κοντά του τον ποδοσφαιριστή του Αποέλ, για να δούμε. Έπρεπε να του γίνει μια σύσταση, όμως εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Διεκδίκηση της μπάλας ήτανε. Συμφωνιός κερδίζει το ελεύθερο. Χτυπά χαμηλά, κερδίζουν οι Ταποέλ, η μπάλα επιστρέφει πίσω στον τερματοφύλακα και αυτός τη διώχνει στο χώρο του κέντρου, πέφτουν κάτω και έχουμε τραυματισμό. Στη διεκδίκηση της μπάλας στα δύο, οι δύο με το αριθμό 2, ποδοσφαιριστές έχουν κοντραριστεί. Ο Νίκ μαζί με τον Βίνσεν. Φαίνεται λίγο πιο τραυματισμένος ο Βίνσεν. Ο Νίκ σηκώθηκε. Έτοιμο να σηκωθεί και ο Βίνσεν κρατάει το χέρι του. Φαίνεται με το πέσιμο κάτω έχει χτυπήσει τον καρπό. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό και να σηκωθεί. Ευτυχώς δεν δείχνει να είναι σοβαρός ο τραυματισμός και σηκώνεται. Κρατάει βέβαια το χέρι του. Και φάουλ για την ομάδα του Αποέλ.
μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο 21ο λεπτό, όπως πάντα, παρακολουθάτε ζωντανά το παιχνίδι από τους δέχτες του Hellenic, το παιχνίδι μεταξύ του Apoel και της Άχνας από το Enfi Playing Fields. Προχερή μας σήμερα ημέρα. Ωραία μπαλιά προς τα δεξιά για την ομάδα της Άχνας, έτοιμη να βγάλουν κάποια σέντρα. Διώχνεται όμως από την άμυνα του Αμποέλ, σούτ από πολύ μακριά, ωραία η μπάλα! Περνάει η μπάλα από το οριζόντιο δοκάρι, χαμένη ευκαιρία, ωραιότατη μπαλιά για την ομάδα της Άχνας. Στο 30 λεπτό ήταν μια καλή ευκαιρία, η μπάλα πέρασε όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και το 1-0 για την ομάδα του Αμποέλ παραμένει. Ένα-δύο εμποσφαιριστές στα Αποέλ. Μακρινή παλιά από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα τα Αποέλ. Ωραιότατα βγαίνει. Θα προλάβει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Ο Νικόλας δεν προλαβαίνει την μπάλα και καταλήγει σε πλάγιο για την ομάδα της Άχνας. Και εξακολουθεί να παραμένει το 1-0. Ένας αγώνας ανοιχτός και για τις δύο ομάδες. Μόνος του θα τα κάνει όλα. Τραβάει σιούτ πολύ χαλαρό. Περνάει έξω. Νίκ. Του γελάνε του Αποέλ, βγάζει ωραία σέντρα, θα προλάβει, δεν θα προλάβει, το νούμερο 8 τρέχει εκεί. Ο Μάρκους Σπένσερ και προλάβει την μπάλα. Πριν βγει έξω για να δώσει το Αποέλ το δικαίωμα να βγάλει επίθεση. Σουτ ωραίο. Ακίνδυνο φαινόταν από την αρχή με τον Τζος Λουτάια να τραβάει ένα με αριστερό, αλλά ο τερματοφύλακας επενέβη τελευταία στιγμή διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Αποέλ να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 30 δεύτερο λεπτό. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. Ήταν ένα ωραίο σουτ του Λουτάια με το αριστερό πόδι. Αρκετός κόσμος στα καρέ. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Ωραία ξανά. Και η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα, τον πανύψηλο τερματοφύλακα της Άχνας. Βγαίνει μπροστά για να δούμε επικίνδυνα. Έρχεται εκεί όμως εκεί να διώξει την μπάλα. Συμφωνιός, ωραία, στο χώρο του κέντρου. Βαθιά μπαλιά του Συμφωνιού, όμως η μπάλα καταλήγει εκτός παιδιάς και εξακολουθεί να παραμένει το 1-0. Από το Enfi Playing Fields παρακολουθάτε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, τον αγώνα μεταξύ του Αποέλ και της Άχνας. Go, 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 all you, Vince!
Οχ, εκεί έχουμε φάουλ. Α, και ένα διπλή διαπληκτικό με αξίδιο ποδοσφαιριστό. Για να δούμε πάλι τα δύο. Πάλι οι δύο με το νούμερο 2 δημιουργούν πρόβλημα. Φάουλ για την ομάδα τη Άχνα. Η μπάλα παρολίγο να πάει πάνω στην κάμερα του Hellenic. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Χέρι για την ομάδα του Αποέλ. Και έχουμε μια ευκαιρία για την ομάδα της Άχνας να φέρει κόσμο στα καρέ. Αυτό το ελεύθερο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Κοντά μάλλον στο κέντρο. Γιώργος Συμφωνιός να ζητάει κάποιο να τη δώσει την μπάλα και χτυπάει, μπάλα παίρνει ωραίο ύψος, φτάνει στα κολπόστ και διώχνεται σε κόρνερ. Πρόλαβε. Προλάβανε οι αμυντικοί και δώσαν στον τερματοφύλακά τους, ο οποίος έδωσε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Βαθιά μπαλιά, ωραία μπαλιά από τον τερματοφύλακα. Ωραία μπαλιά, όμως πέρασε η μπάλα. Ο Ρουσής με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο του Καρυχάθηκε. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα που έλεγε σε αυτή τη ξαφνικότατη αντεπίδεση. Από τον τερματοφύλακα ήρθε η μπάλα και κατέληξε να πάει προς τον Μάρκο. Ο οποίος Μάρκο έστειλε ωραία μπαλιά στο Ρουσί και αυτός πάνω από τα δοκάρια. 36 λεπτό, 1-0 για την ομάδα Αποέλ. Για να δούμε αυτή τη φάση για την ομάδα που είναι έτοιμος για σούτ. Τραβάει και με τα πόδια ο τερματοφύλακας αποκρούει. Ωραία. Κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. Η οποία είναι απειλητικότατη στις επιθέσεις της. Κεφαλιά έξω από το Ρουσί. Ο Προύκλιν χτυπάει αυτό το ελεύθερο τερματοφύλακας της Άχνας. Και μπάλα στο χώρο του κέντρου. Chambers, George, that side. Open it up, open it up, open it up, open it up. Playo in bala. Βίνσερ έτοιμο για το πλάγιο. Από τα αριστερά ξανά τα ομάδα τα Αποέλ βγαίνει στην επίθεση, όμως εκεί ανακόψουν τη Άχνας. 1-0 εξακολουθεί να παραμένει το παιχνίδι. Χέρι έχει δέσει ο διαιτής
μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πολλές φορές έχουμε δει να τραβάνε σιούτ από αυτή την περιοχή. Για να δούμε αν υπάρχει το ίδιο ή θα διεκδικήσει να δώσει καμιά παλιά. Δίνεται στα γρήγορα, γρήγορα. Ωραία σέντρα, χτυπάει στο κορμί του αμυντικού και βγαίνει πλάγιο. Και ενώ πλησιάζουμε σχεδόν προς το τέλος του παιχνιδιού, του πρώτου μέρους, 5 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το πρώτο μέρος και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να προηγείται με 1-0. Σε θέση offside πάλι. Για να δούμε το φάουλ, είναι για τα ΑΠΟΕΛ πάλι στον χώρο του κέντρου, στη γραμμή. Στη διεκδίκηση της μπάλας. Yeah. 43 λεπτά υπό συνεχή βροχή. Παρακολουθάμε το παιχνίδι μεταξύ της Άχνας και τα ΑΠΟΕΛ από το Enfield Playing Fields. Βίνστ, θα μπει απλητικά στα καρέ, για να δούμε. Έτοιμος για σούτ, πασάρι και μπάλα πάει στους επιθετικούς της Άχνας. Κόβει ωραία την μπάλα. Ωραία σέντρα, μπάλα έξω. Καλή ευκαιρία για να δημιουργηθεί κάτι το καλό για τα ΑΠΟΕΛ, όμως η μπάλα πέρασε εκτός παιδιάς. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του. Έρχεται προς τα... Το σύρμα έκανε τη δουλειά του όπως πάντα. Και ξανά τα ΑΠΟΕΛ. Πέφτει εκεί ο τερματοφύλακας, έρχονται εκεί όμως ο τερματοφύλακας, δεύτερη προσπάθεια. Θα ξαπάρει την μπάλα. Καλή απόκρουση. Με το Μίσε τώρα έτοιμος να βγάλουν αυτό το πλάγιο ξανά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ωραίο σου την μπάλα. Πάνω από το οριζόντιο του Κάρι. Καλή ευκαιρία. Παίζουμε στο τελευταίο λεπτό. Πάντοτε στο 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
Ξανά η ομάδα που έρθει στην επίθεση. Συμφωνιός, μακρινή παλιά, ωραία παλιά. Με το νούμερο 7 ήταν ωραιότατο, όμως ο τερματοφύλακας άγγιξε την μπάλα. Ήταν ο Άντρου με το αριστερό πόδι. Ο τερματοφύλακας όμως ο Έμεν άγγιξε την μπάλα με τα δάχτυλά του και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Άχνας να φέρει στα ίσια το παιχνίδι. Ακριβώς το τελευταίο λεπτό του 45 λεπτού. 1-0. Και ίσως να είναι τελευταία ευκαιρία του πρώτου μέρους με την Άχνα να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Μπαλά παίρνει ύψος, κεφαλιά, όμως την μπαλά έξω. Και ο διαιτής να σφυρίζει την λήξη του πρώτου 45 λεπτού, έτσι για να καταλαβαίνετε σε ποιο επίπεδο δουλεύουμε σήμερα. Η βροχή είναι συνεχόμενη, προσπαθούμε η κάμερα να καλυφθεί από ομπρέλες, εγώ να καλυφτώ από αυτό το πράγμα και να προσπαθούμε να μεταδώσουμε αυτό το παιχνίδι για σας που κάθεστε αναπαυτικότατα στα σαλόνια σας. Θα τα ξαναπούμε πάλι σε 10 περίπου λεπτά με την έναρξη του δευτέρου μέρους, να πούμε ότι το πρώτο μέρος έχει τελειώσει με 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Επιστροφή λοιπόν πίσω στους δέχτες του Hellenic TV, από όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί το δεύτερο μέρος, και αντιλαμβάνεστε το δεύτερο μέρος θα είναι το ίδιο με το πρώτο, κάτω από συνεχή βροχή. Θα δούμε ένα παιχνίδι για το παρικιακό μας πρωτάθλημα μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Άχνας. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι 1-0 για την ομάδα ΑΠΟΕΛ, ένα ωραιότατο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ανοιχτό ποδόσφαιρο, και από τα πρώτα λεπτά έχουμε δει τον αρχηγό της ομάδας της Άχνας να τραυματίζεται. Ο φίλος μας ο βετεράνος, ο παλιόγατος όπως τον αποκαλώ, ο Τόνι Μπόνου. Τόνι Μπόνου, δύο κουβέντες μόνο. What happened to you, son? Χτύπησα την Πέμπτη στην προπόνηση λίγο. Thigh muscles again. So it went. Μόλις έτρεξα λίγο δυνατά, το ένιωθα. Τι να κάνω, γυράμε. What about the team? It's alright? The team is okay, yeah. Considering it's our third game. A lot of youngsters, mm-hmm. You know, a couple of experienced players. Yeah. I think they're holding their own. I'm concerned at this half maybe about the fitness, because in the first two games we had as well, the first half was, we can have a good second half and get something from the game. I wish you all the best, son. Thank you. Επιστροφή λοιπόν πίσω στο παιχνίδι μας. Πρώτο λεπτό, ελπίζω ο φίλος ο Τάκης να φτιάξει το χρονόμετρό του για να μην πέφτουμε έξω στην ώρα μας. Πρώτο λεπτό στο δεύτερο μέρος. 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και οι σημειώσεις μας εδώ έχουν πάρει φωτιά, έχουν βραχή. Αλλά να αναφέρουμε ότι στο 14ο λεπτό ήταν ο Μάρκο, ο οποίος έβαλε μπροστά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και έμεινε το 1-0 από το 14ο λεπτό με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Αρκετές ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες, περισσότερες θα έβλεπα την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αλλά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Άχνας με τον Άντρου στο τελευταίο λεπτό. Ο τερματοφύλακας όμως άγγιξε την μπάλα με τα δάχτυλα και την έδιωξε σε κόρνερ. Μια χαθεί μια καλή ευκαιρία. Πλάγιο. Hey!
και να κάνουμε και καμιά κουβέντα με τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Αριστοτέλους, η παλιά καραβάνα του παρικιακού πρωταθλήματος. Ανδρέα μου, παλιά καραβάνα, όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στο ΑΠΟΕΛ. Πόσα χρόνια είσαι με την ομάδα ΑΠΟΕΛ? Έχει 24. 24 χρόνια, δεν έχεις βαρεθεί ακόμα? Έχει το 75 που είμαστε μέσα στην κόπα και στο ΑΠΟΕΛ από το 92. Πώς βλέπεις την ομάδα ΑΠΟΕΛ φέτος? Πάμε πολύ καλά. Ελπίζομαι να κάνουμε το πρωτάθλημα όπως υπολογίζουμε. Αν πάνε όλα καλά. Βέβαια, όταν πάνε όλα καλά, κερδίζεις. Όταν δεν πάνε καλά, κάνεις. Είμαστε και στο LFA. Σωστό. Σίγουρα. Έχουμε την ομάδα την περσινή. Έχουμε και recruits. Έτσι υπολογίζουμε ότι να προχωρήσουμε περισσότερο. Όλοι πρέπει να χαιρόμαστε με τις επιτυχίες των παρικιακών μας ομάδων και ελπίζουμε τα ΑΠΟΕΛ φέτος να διεκδικήσει άλλα πρωταθλήματα, άλλα κύπελα για καλό του παρικιακού μας πρωταθλήματος και ας κερδίσει ο καλύτερος στο φετινό πρωτάθλημα. Δυστυχώς όμως κερδίζει ο πιο τυχερός κάποια στιγμή. Ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε, είναι για την παρικία, για την νεολαία. Σωστό. Ότι εσείς οι παλαιότεροι, παρόλο ότι η βροχή είναι άσχημη, υπάρχουν το κρύο, εν τούτης βλέπω ανθρώπους σαν εσάς να βρίσκεστε και να ψυχώνετε τους νεαρότερους οι οποίοι έχουν έρθει στο κομίτι της ομάδας σας. Σιγά σιγά θα τους φέρουμε για αυτούς. Μάλιστα. Σλόλι και μετά θα δούμε πού θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Ανδρέα Αριστοτέλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας Αριστοτέλος, μια παλιά καραβάνα του παρικιακού πρωταθλήματος και τα ΑΠΟΕΛ. Εκτελείται ωραία, διώχνει ο τερματοφύλακας, πέφτει κάτω, τραυματίζεται λίγο και σταματάει το παιχνίδι. Γιατί στην προσπάθεια τους και καλεί αμέσως το ιατρικό team να πάει εκεί, γιατί με το πέσιμο ο τερματοφύλακας έχει χτυπήσει. Με το πέσιμο κάτω, φαίνεται στη διεκδίκηση της μπάλας δεν φάνηκε τίποτα το επιλείψιμο, αλλά με το πέσιμο κάτω πρέπει να έχει χτυπήσει. Το παιχνίδι διακόπτεται για λίγο για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, τον Έμαν. Καλά. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε τον Κυριάκο, ηθήνοντας της ομάδας της Άχνας. Κυριάκο μου, πώς βλέπεις το παρικιακό πρωτάθλημα φέτος? Για φέτη, να είναι η ανόρθωση η ΑΠΟΕΛ. Ναι. Θέλω να σας πω, παίζουμε πολλά καλά σήμερα. Έχουμε νέους παίχτες, ένα ξανά παίξαμε έτσι παιχνίδι. Σιγά σιγά να είναι καλύτερα για μας. Πώς βλέπεις την ομάδα φέτος, την ομάδα της Άχνας? Ανανεωμένη, με νέους παίχτες. Ακόμα θέλουμε 2-3 παίχτες. Μπροστά ακόμα δεν είμαστε πιο δυνατοί ακόμα. Ναι. Να θέλουμε 2-3 παίχτες ως τώρα. Σιγά σιγά να τους σκιάσουμε. Why not? Εύχομαι τα καλύτερα. Άστε καλά. Δηλώσεις λοιπόν και από τους ηθήνοντες της ομάδας της Άχνας. Ο τερματοφύλακας εξακολουθεί να παραμένει κάτω στο έδαφος, όχι, έχει σηκωθεί, αλλά πρέπει να του δοθούν κάποιες βοήθειες. 51ο λεπτό, έχει γίνει μια διακοπή από ό,τι έχετε δει εδώ και 3 λεπτά, αφού ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ Έμαν στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, με το πέσιμο κάτω έχει χτυπήσει, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά το βλέπω πάλι να χωλαίνει. Ευτυχώς όμως κατευθύνεται στα κορπός και η ομάδα της Άχνας θα κερδίσει ένα τι. Φάουλ δείχνει να δίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον όχι, ο διαιτητής θα δώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Έλα, θα
κρατεί το χρονόμετρο είναι η Νάτια. Και βρήκαμε νέο χρονομετρητή, τη Νάτια, η οποία μας έχει έρθει τώρα. Να ελπίζω να κρατάς καλά, καλύτερα το μικρόφωνο, το χρονόμετρο από το φίλτατο, τον τάκι, και να μου δίνεις σωστή την ώρα. 51ο λεπτό στο παιχνίδι μας μεταξύ της Άχνας και του Αποέλ. 1-0 για την ομάδα του Αποέλ. Ο πανύψηλος τερματοφύλακας της Άχνας με τα αριστερό πόδι διώχνει προς το χώρο του κέντρου. Ωραία παλιά. Η ομάδα του Αποέλ βρίσκεται στην επίθεση αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ωραιότατη παλιά προς τα δεξιά. Εκεί όμως με το νούμερο 2, ο πιτσιρικάς ο Νίκ διώχνει την μπάλα άτσαλά σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. 52ο λεπτό. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. Μαζεύει κόσμο στα καρέ. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Αποέλ να διπλασιάσει τα τέρματά του. Αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Και είναι ελεύθερο για τον τέρματοφύλακα της Άχνας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθάτε ζωντανά το παιχνίδι από το σπίτι σας, από το σαλόνι σας. Το παιχνίδι μεταξύ της Άχνας και του Αποέλ από το Elfie Playing Fields. Μια ευκαιρία που δίνεται σε εσάς τους πάρικους να παρακολουθούν τα παιδιά σας να αγωνίζονται σε αυτά τα γήπεδα. Ξέχωρα από τα παιχνίδια που μεταδίδουμε για την Κυπριακή τηλεόραση, μεταδίδουμε και παιχνίδια του παρικιακού μας πρωταθλήματος για να δίνεται ευκαιρία στην παρικία να παρακολουθά τα παιχνίδια αυτά. Και αυτό που ζητάμε για από εσάς είναι μια προσπάθεια να πείσετε τον κόσμο να παρακολουθά τα παιχνίδια του παρικιακού μας πρωταθλήματος, αφού τους δίνεται έτσι και ευκαιρία στα παιδιά μας να νιώθουν ότι κάνουν κάτι το χρήσιμο. Και ασφαλώς το ποδόσφαιρο είναι το πιο χρήσιμο πράγμα, δεδομένου ότι σε φέρνει μακριά από παλιές γνώριμες εποχές, τότε που ξεφεύγαν από τα αθλήματα και κατάληγαν κάπου αλλού. Είναι το ποδόσφαιρο το οποίο φέρνει τον αθλητισμό, φέρνει κοντά τα παιδιά μεταξύ τους, γίνονται φίλοι και αντιλαμβάνεστε στην ξενιτιά που ζούμε αυτή η φιλία μεταξύ των ποδοσφαιριστών του παρικιακού μας προαθλήματος μιλάει πολλά πράγματα. Και είναι και ωραίο που βλέπεις παιδιά της παρικίας να αγωνίζονται στο παιχνίδι. Δεδομένου ότι έβλεπα και χτες τη Νέα Σαλαμίνα να αγωνιζόταν για το πρωτάθλημα, για ένα κύπελο, και μια ομάδα της Ολκής της Νέας Σαλαμίνας να αγωνίζεται με 9 ποδοσφαιριστές Κύπριους. Αυτό μου δίνει ελπίδες ότι σαν παρικία πάμε μπροστά. Η ομάδα της Άχνας στον χώρο του κέντρου βγάλει μια επίθεση. Ωραία παλιά από τα δεξιά με το νούμερο 15 στην πλάτη. Με τον Χάρη. Χάρης φιλεύει ωραιότατα και έτοιμο να βγάλει σέντρα. Βγάζει. Εκεί όμως θα ανακόψουν οι του Αποέλ και θα χαθεί ευκαιρία για την Άχνα στον ευνηδιασμό. Βαθιά μπάλια σε θέση offside. Πέφτει κάτω. Μην έχουμε κανένα διαπληκτισμό. Βλέπω άγριες διαθέσεις. Ευτυχώς ο διαιτητής θα καλέσει κοντά του τους ταραχοποιούς. Για να δούμε ποιος φεύγει και ποιος μπαίνει. Με το νούμερο 17 είναι ο Άλεξ ο Μιχαηλίδης και βγαίνει ο Ρούσης. Ο Ρουσής βγαίνει για να μπει ο Άλεξ ο Μιχαηλίδης στο παιχνίδι, ο νούμερο 17. Χειροκροτείται ο Ρουσής διότι ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι.
Για να κοιτάξουμε το ρολόι μας. 56 λεπτά στο παιχνίδι. 1-0 για την ομάδα από Έλληνες. Στενό το αποτέλεσμα. Με πιθανότητα να δούμε η ανατροπή. Κερδίζει ελεύθερο. Παρόλο ότι διαμαρτύρθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ ότι ήταν σε κόρνερ, όμως ο διαιτής, ο κ. Νοφίτου, έχει δώσει ελεύθερο για την ομάδα του της Άχνας. Ναι, αντιλαμβάνεστε, η κάμερα κάνει τις διαμαρτυρίες σωστά, ότι έχουν σταθεί μπροστά οι θύνοντες της ομάδας του Αποέλ για να μην μπορούμε να βλέπουμε το παιχνίδι. Βέβαια, έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά τέτοιες στιγμές δεν ακούει κανένας. Νομίζουν ότι με το να στέκονται στη γραμμή ή να μπουν μέσα βοηθά την ομάδα τους να κερδίσει. Ωραιότατα μπαίνει η ομάδα του Αποέλ, όχι. Ξανά η Άχνα. Θα τα καταφέρει. Έλα δούμε. Παρακρατά την μπάλα περισσότερο από τον κανονικό, όμως το εξεφεύγει και του γίνεται φάουλο. Θα το δοθεί, ναι, ναι, ναι. Τον κρατάει από τη φανέλα. Και ένα φάουλ για την ομάδα της Άχνας. Να φέρει κόσμο στα καρέ όταν το παιχνίδι μας βρίσκεται στο 58. Φέρνει αρκετό κόσμο στα καρέ. Να δούμε. Η μπάλα πολύ χαμηλά, λαθασμένα, δίνει το δικαίωμα στην ομάδα της, του Αποέλ να βγει στην επίθεση. Θέλουμε να φύγει στο Αποέλ, να ανακόψει την μπάλα και να δώσει δικαίωμα. Από τα δεξιά, όπως επιθέτει ο Αποέλ. Έτοιμη για ωραία σέντρα, βγαίνει, θα βγει. Ωραία χαμηλά. Κοντράρει όμως σε αμυνωμένους και βγαίνει κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα Αποέλ. Ξεκολουθεί να παραμένει το 1-0. Ευτυχώς φαίνεται ότι η βροχή έχει σταματήσει. Για να δοκιμάσω να δω αν έχει σταματήσει. Ναι, έχει σταματήσει η βροχή. Για λίγο, προσωρινά. Αγγλικός καιρός. Κόρνερ, διώχνεται όπως. Κόρνερ ξανά. Όχι. Ο Ντίσης θα δώσει το ελεύθερο. Αφού στο 14ο λεπτό ο Μάρκο στείλει την μπάλα στο πλεχτό του τερματοφύλακα του Μπρούκλι. Και ξανά επίθεση η ομάδα της Άχνας από τα αριστερά. Σπρώχνονται και σπρώχνουν εκεί. Ωραία. Με το νούμερο 2 του Αποέλ, τον Βίσεν, να κέβει ωραία. Στη γραμμή η μπάλα. Ωραία για την ομάδα από ένα βγει μπροστά. Με το νούμερο 13 βγάζει σέντρα, ωραία η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καταργεί στον επιθετικό και με σούτ πάλι έξω. Ωραία ευκαιρία για την ομάδα του Αποέλ. Δυο συνεχόμενες ευκαιρίες, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο πλεχτό, παραμένει το 1-0. Και βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό.
Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας για να ανατραπούν πολλά πράγματα. Μισή ώρα παιχνίδι, γίνονται πάρα πολλά. Και ο φίλος ο Τάκης θυμάει το παιχνίδι μεταξύ της Λέσης και της Παντσέλ, που το παιχνίδι ήταν στο 5-1 και έγινε 6-5. Ένα παιχνίδι ευτυχώς που το κάλυψε το Hellenic TV και σας δίνει την ευκαιρία να δείτε πώς γίνονται οι ανατροπές από το 5-1 να γίνει 6-5. Παθιά παλιά για την ομάδα που έλεγα ωραία, ωραία με στήθος σούτ, κοντράρι σε κόρνερ. Ωραιότατα εκεί ήταν ο Μάρκο, κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος, χτύπησε σε αμυνόμενο πόδι και βγήκε κόρνερ για την ομάδα που έλεγα. Το τέταρτο συνεχόμενο σε 3 λεπτά. Μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Και πάει δίχτυα, ναι. Έγινε μια σύγχυση μεταξύ των αμυνωμένων. Και έχουμε την ομάδα ΤΑΠΟΕΛ να κερδίζει το παιχνίδι με 2-0. Για να δούμε ποιος έχει βάλει το τέρμα. Με το νούμερο 11 στην πλάτη. Και αυτός είναι ο Τσος Λουτάγια. Έκανε το 2-0. Για την ομάδα που έλεγε τον Τζόρτζ Λουτάγια αυτή τη στιγμή στο 60 λεπτό να κάνει το 2-0 μετά από σύγχυση στα καρέ της εστίας του της Άχνας. Παθιά μπαλιά. Για δούμε με ποια ψυχολογία τώρα θα συνεχίσει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Απειλητικά ξανά ο Τζόρτζ Λουτάγια. Έτοιμο για σούτ. Θα δώσεις προς τα δεξιά την μπάλα. Ωραία κόρνερ. Ο Άλεξ ο Μιχαηλίδης, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, τράβηξε ένα ωραίοτατο σούτ. Η μπάλα με τον τερματοφύλακα να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ξανά κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι διώχνει ο τερματοφύλακας με γροθιές. Αθιά παλιά θα πάει στον τερματοφύλακα. Νεαρός ο Άλεξ Μιχαηλίδης, ταχύτατος παίχτης. Νίκ. 65. Ο Λουτάγια εκεί ήταν, δεν... και διώχνουν τις άχνας. Ξανά Λουτάγια. Σουτ, κοντράρι μπάλα. Καθυστέρησαν οι της Άχνας και κερδίζει τα ΑΠΟΕΛ φάουλ. Σε καλή θέση. Φάουλ από τα αριστερά. Όπως επιδείτε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με τον Λουτάγια, ποιος σημείωσε και το τέρμα στο 60 λεπτό, να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαζεύει αρκετό κόσμο στα καρέ αυτό το φάουλ.
Θα δούμε. Η μπάλα πάει ωραία. Κεφαλιά διώχνεται από την άμυνα. Σιούτ από πολύ μακριά. Εκτός παιδιάς. Και ακόμα ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή της Άχνας. Ο Νίκ βρίσκεται κάτω στο... και θα γίνει κάποια αλλαγή από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Τίνο! Τίνο! Τίνο νούμερο 6. Ε? 16 και βγαίνει. Who is out? Alex Luka. Marco. Χριστάκης. Δύο αλλαγές στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Με τον Chris να κάνει δύο αλλαγές. Τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Τον Chris να κάνει δύο αλλαγές για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και όταν να δώσει φρέσκα πόδια. Και με τον Ανδρέα τον Αναστασίου να ζητάει ποιοι ποδοσφαιριστές θα μπουν και ποιοι θα μπουν. Μπήκε ο Ντίνο, ο Χριστάκης και ο Άλεξ Μιχαλίδης έχει κάνει τις τρεις αλλαγές η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ενώ από πλευράς Άχνας η μοναδική αλλαγή ήταν η αναγκαστική αλλαγή με τον Χρήστο Συμφωνιό να μπαίνει και να βγαίνει ο Τόνι Πόνου μετά από τραυματισμό στο τέταρτο λεπτό του πρώτου μέρους. Chris George Lutaya από τα αριστερά. Προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Off the line. Off the line. Everyone. Βγαίνει ωραία η σέντρα, διώχνεται. Άλεξ Μιχαηλίδης ο πιτσιρικάς από τη στιγμή που μπήκε μέσα αναστατώνει την άμυνα της, του ΑΠΟΕΛ. Το έχουν κάνει φάουλ. Ναι, αναστατώνει όπως ανάφερα την άμυνα της Άχνας, με συγχωρείτε, ο Άλεξ ο Μιχαηλίδης, νεαρός ο πιτσιρικάς, καλός παίχτης με το νούμερο 17 στην πλάτη. Κερδίζει ξανά το ΑΠΟΕΛ το φάουλ. Φαίνεται η ομάδα της Άχνας υποχώρησε λίγο από την επιθετική δραστηριότητα που είχε. Χάνει με 2-0. Σχεδόν στο 70 λεπτό, 20 λεπτά πριν το τέλος, 2-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Προσπάθησε να κάνει όλα μόνος. Παρατράβηξε την μπάλα. Πιο οργανωμένη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βγαίνει επικίνδυνα στις επιθέσεις του.
Ξαναβγαίνει στην επίθεση η ομάδα πολλά από τα δεξιά. Διώχνεται όμως ωραία την άμυνα. Βαθιά παλιά προσπάθησε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα από πολύ μακριά. Χαμηλά ήταν, ήταν ψηλά. Σκέφτηκε καλά ο Πιτσιρικάς να κρεμάσει από εκεί. Αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πήγε χαμηλά. Και ξανά η ομάδα της που έρθει στην επίθεση. Νούμερο 13, τράβηξε ένα σιούτ. Και έχουμε. Ακόμα αλλαγή για το ΠΕΛ. Who is the scorer now? George Lutea. George. Get wrapped up though, yeah? George Lutea ξανά είναι ο άνθρωπος ο οποίος σημείωσε το 3-0 για την ομάδα ΤΑΠΟΕΛ. Γρήγορος, παίχτης, επικίνδυνος πίσω στην, στην άμυνα. Chambi, you gotta sit! Chambi, sit! Τζον Λουτσάια, δίνει την μπάλα προς τα δεξιά. Ξανά Λουτσάια, με τα αριστερό πόδι, ωραία. Όπως ο Δερμαφρίκας θα παίζει την πορεία της μπάλας και θα στερήσει το χάτρικ από τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Μόνος του τι να κάνει με τέσσερις αμυντικούς, ο Πιτσιρικάς θα χάσει την μπάλα. Τζορτζ Λουτσάια ξανά. Φάουλ για την Άχνα στο χώρο του κέντρου. Και όταν το ρολόι μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό. λεπτά έχουν περάσει την άξη του παιχνιδιού μεταξύ της, του ΑΠΟΕΛ και της Άχνας από το Enfield Playing Fields. Ναι, για την πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας του, του ΚΟΠΑ. Και όπως αναφέραμε, το Χελένικ σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθάτε παιχνίδια του παργιακού μας πρωταθλήματος. Βαθιά μπάλια για την ομάδα της Άχνας, όμως εκεί ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ θα βγει έξω και θα μπλοκάρει την μπάλα. Να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ευτυχώς η βροχή έχει σταματήσει για λίγο. Stand up, boys. Let's not get lazy. Ωραία παλιά από το Συμφωνιό και ο... όμως σε θέση offside άφησε την μπάλα ο επιθετικός της, της Άχνας. Τρέχουν εκεί και η μπάλα θα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελεύθερο για την ομάδα της, ομάδα της του ΑΠΟΕΛ. Όταν κερδίζεις με 3-0, τότε το παιχνίδι είναι πολύ πιο εύκολο για σένα.
με τον Λουτάγια σήμερα να είναι στη φόρμα του, να έχει σημειώσει δύο τέρματα, να χάνει ακόμα ένα, δύο, τρία άλλα τέρματα για να κάνει το hat-trick. Για μένα σήμερα είναι ο παίχτης στη man of the match. Όχι το ότι σημείωσε τα δύο τέρματα, αλλά το ότι έχει δώσει πολλά assist και είναι ασταμάτητος στην μπάλα. Keep up, keep up, keep up. Φάουλ στον χώρο του κέντρου. Shape, shape, shape. Shape. Come on, Chris, move. Wakey, wakey. Wide, wide. Tacky's there. Again, move up, move up, move up. Right on. Λουτάγια. Ωραία ξανά στην επίθεση η ομάδα που έρχεται. Λουτάγια, ωραία, παίρνει την μπάλα. Φεύγει από τον τερματοφύλακα, θα πάρει την μπάλα που, όχι. Έκοψε τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή ο αμυντικός και χάθηκε ευκαιρία για τον Λουτάγια να κάνει το hat-trick. Μανών! Μανών! Μπάλα έξω για την ομάδα της Άχνας. Αλλά πάει στον τερματοφύλακα, δεν θα πάει να τρέξει κανένας πάνω του και θα σώσει την μπάλα. Η ομάδα που έλυσε επίθεση και πάλι. Από τα δεξιά. Back four. They're all sleeping. Let's go. 78 λεπτά στο παιχνίδι μας. 12 λεπτά πριν το τέλος με κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Ref, take him off, man. He's headbutting somebody. Shock him off. Δεν έχουμε προβλήματα εκεί. Για να δούμε το διαιτητής, ο κύριος Νεοφύτου θα καλέσει μπροστά του τον ποδοσφαιριστή της Άχνας. Αν του κάνει τις παρατηρήσεις, για να δούμε. Με τους φιλάχους τους από ένα διαμαρτύρονται έντονα για αυτή τη φάση. Έχουμε δει ένα ήσυχο παιχνίδι, για όνομα του Θεού να μην δούμε συνέχεια άλλα παρατράγουδα. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο Νεοφύτου, κράτησε το παιχνίδι στα καλά του. Φάγαμε την βροχή εμείς, φάγαμε την βροχή και τα γραφόμενά μας. Άντε να δούμε. The right thing, referee. Ο διαιτητής ακόμη να συσκέπτεται με τον επιθετικό και τον αμυντικό. Κάθομαι, φέρα από μακρύ από κοντά του τους προσφερθές του ΑΠΟΕΛ και εξακολουθούν να είναι εκεί. Είμαστε πάρα πολύ μακριά για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι έντονες οι παρατηρήσεις. Κρατάει στα χέρια του την κίτρινη κάρτα. Ναι. Και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Βγαίνει έξω. Βγαίνει έξω με κόκκινη. Φεύγει ο ποδοσφαιριστής της Άχνας με κόκκινη κάρτα. 10 λεπτά πριν το τέλος. Chambi, kissing, blow me kiss. Yeah. If we last it to 10 minutes, Chris. Chris, exo. Second yellow. Τι ζητάνε, νο. Σοφιάνο. Ναι. Ναι, νοντού, Σοφιάνο.
Και έχουμε λοιπόν τον Χρήστο Συμφωνιό να βγαίνει εκτός παιχνιδιού για με δεύτερη κίτρινη κάρτα σε ένα μαρκάρισμα άσχημο πάνω στον επιθυγό του Αποέλ. Έτσι λοιπόν καλείται η Άχνα, παρόλο ότι χάνει με 3-0, να συνεχίσει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές. Να επαναλάβω ότι τέρμα σημειώζει στο 14ο από τον Μάρκο. Στο 60 λεπτό είναι ο Τζος Λουτάγια και 65ο λεπτό ξανά ο Λουτάγια έκανε το 3-0 για την ομάδα της Άχνας. Υπολείπονται μόνο λίγα λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. 9 λεπτά μας απομένουν για να κλείσει το 90 λεπτό μεταξύ της Άχνας και του Αποέλ. 3-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα για την ομάδα του Αποέλ. Και η ομάδα της Άχνας να καλείται να συνεχίσει τα επόμενα 10 λεπτά με 10 ποδοσφαιριστές και ένα φάουλ πάνω στη γραμμή για τον Λουτάγια. Πάνω στη γραμμή ακριβώς από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αποέλ. Και όπως ανάφερα για μένα, ποδοσφαιριστή σήμερα είναι ο Λουτάγια. Το ότι έβαλε δύο τέρματα είναι στο ενεργητικό του. Το ότι έχει δώσει αρκετές assist είναι άλλο. Είναι δραστήριος ποδοσφαιριστής και έχει κερδίσει και ένα φάουλ πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής 8 λεπτά πριν το τέλος, 3-0 για την ομάδα του Αποέλ. Τρεις-τέσσερις ποδοσφαιριστές είναι εκεί, συσκέπτονται, ποιος θα τραβήξει. Λουτάγια θα είναι, για να δούμε. Λουτάγια, έτοιμος για το hat-trick. Χτυπάει, η μπάλα πέφτει, ο τερματοφύλακας και η μπάλα πάει έξω. Παρόλο ότι έχουν διαμαρτυρηθεί οι ποδοσφαιριστές από ελόγχη ότι έχει αγγίξει την μπάλα ο τερματοφύλακας, έχει χτυπήσει και ο τερματοφύλακας της Άχνας με το πέσιμο του. Ευτυχώς σηκώθηκε. Φάουλ για την ομάδα Ανταμπουέλ. Έχει χαθεί αυτό το η διεκδικότητα από την ομάδα της Άχνας. Μέχρι το 1-0, 2-0 πήγαιναν αρκετά καλά, μετά το 3-0 έχουν ατονίσει οι προσπάθειες τους για επίθεση. Έχουν μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο πράγμα να χάνεις με 3-0 και να μένεις με 10 ποδοσφαιριστές. Όμως δεν έχουν ρίξει άσπρη πετσέτα ακόμα. Αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και παρόλο ότι βλέπω ότι μας έχουν μείνει μόνο 5 λεπτά πριν το φινάλε, 85ο λεπτό στο 3-0. Ασφαλώς θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις, 2-3 λεπτά. Για μικροτραυματισμούς, αλλαγές και διαμαρτυρίες. Ωραία ξανά η ομάδα που έλεγαν, παίρνει στην επίθεση. Λουτάγια, ναι, θα κάνει το hat-trick ο Λουτάγια. Ο Λουτάγια θα κάνει το hat-trick. Ένας παίχτης σήμερα, όπως ανάφερα, Τζορτζ Λουτάγια έκανε το hat-trick, το 3-0. Ήταν ο παίχτης ο οποίος ξεχώρισε σήμερα στο παιχνίδι. Και το 4-0 είναι γεγονός για την ομάδα του Αποέλ. Όταν είδαμε το παιχνίδι στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε δει ένα ισοδύναμο παιχνίδι. Όμως στη συνέχεια το Αποέλ ανέπτυξε περισσότερο, πιο έμπειρη ομάδα, πιο πειθαρχημένοι οι ποδοσφαιριστές. Έκανε το 4-0 και υπολείπονται μόνο 3 λεπτά με 4 λεπτά για να κλείσει το παιχνίδι μας. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθάτε ζωντανά από τους δέχτες του Hellenic TV από το Enfield Playing Fields. Ένα γήπεδο με τερέν ωραίο,
το οποίο ασφαλώς δεν λασπώνει και έτσι δίνεται δυνατότητα στα σωματεία μας να παρακολουθούν, να παίζουν και μέσα στη βαρύ χειμωνιά. Ενώ στα άλλα παιχνίδια που υπάρχει το χορτάρι, ασφαλώς υπάρχει και η λάσπη. Είναι από τα καλά γήπεδα της Παρυγίας μας. Βέβαια με τους... Ακόμη μια αλλαγή από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Η πέμπτη αλλαγή. Είναι πέντε αλλαγές και βγαίνει ποιος, ο Λεβέντης. Βγαίνει ο Λουτάγια έξω. Yeah, yeah, yeah. stay here, son. Oh, we'll play fish? Oh, okay. It's George Lutaya, the goal scorer for today. George, you feel all right? I feel good. Getting a hat-trick and we're winning, so... Is it first hat-trick or...? Yeah, first hat-trick. Yeah? I keep scoring ones and twos, but my first hat-trick. What about your team? Is my team? Yeah. Oh, their quality, they can do without me anyway. Don't get more goals without me. All the best, son. Thank you very much. George Lutaya, ο παίκτης ο οποίος σημείωσε το hat-trick σήμερα, εκεί και έξω, και έχουμε την πέμπτη αλλαγή που δικαιούνται σήμερα η ομάδα τα ΑΠΟΕΛ και οι ομάδες να κάνουν. Όσες αλλαγές δικαιούνται σήμερα η ομάδα τα ΑΠΟΕΛ, τις έχει κάνει. Αποδεικνύοντας ότι έχει παίχτες στον πάγκο η ομάδα τη Άχνας, βέβαια στην επίθεση. Για να δούμε μόνο τι να κάνει. Με τρεις αμυντικούς εκεί θα τα βγάλει πέρα, δεν θα τα βγάλει. Και το παιχνίδι πάει στο τέλος. Μακρινό σουτ. Πάμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Πολύ ωραία, είχε πέντε απλοί, το είδε το έλεξε ξανά σε δύο. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει το τίποτε, δεν έλεξε λίγο το απλοί. Αυτό που έκανε σήμερα το ΑΠΟΕΛ επίδειξη είναι ότι είχε παίχτες στον πάγκο, χρησιμοποιήθηκαν όλοι, πέντε ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι το ΑΠΟΕΛ μπήκε σήμερα στο παιχνίδι με πλήρη ομάδα. Ενώ από την άλλη πλευρά η Άχνα αναγκάστηκε να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές μετά από βολή του Χρήστου Συμφωνιού. Τρεις συμφωνεί σήμερα στο παιχνίδι. Ο Τζόρτζος Συμφωνιός, ο Κρίς που βγήκε έξω και ο προπονητής απέναντι, ο Μάικλ Συμφωνιός. Τελευταίο στάδιο παίζουμε σήμερα. Έτοιμος για σούτ κοντρά την μπάλα στα κορμιά των αμυνωμένων. Συμφωνιός, δίνει μπάλα προς τα αριστερά. Στον χώρο του κέντρου. Δεν υπάρχει κανένας. Και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ξανά στην επίθεση. Σε θέση offside το νούμερο 18. Και παίζουμε στις καθυστερήσεις με τον διαιτή να κοιτάει το ρολόι του, να κοιτάζει τους επόπτες, να κοιτάζει τον Ανδρέα τον Αναστασίου και τον Φράντο Ντομίνιον, ο διαιτής, ο Φύτος Νεοφύτου. Κράτησε καλό το παιχνίδι, παρόλο τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Θα έλεγα, γενικά, κράτησε καλά το παιχνίδι. Και φεύγω γιατί εδώ το Hellenic TV στο τέλος του παιχνιδιού συζητάνε ποιος θα φάει και ποιος θα μείνει νηστικός.
εμείς παρακολουθούμε ποδόσφαιρο για άμεσα εθήλοντες, κουβεντιάζουν για άλλα πράγματα. Και εσείς κυρίες και κύριοι κάτω στο σπίτι σας, είμαι σίγουρος ότι πίνετε τον καφέ σας και απολαμβάνετε το παιχνίδι στη ζεστιασιά του σαλονιού σας. Από το Elfie Playing Fields, κυρίες και κύριοι, παρακολουθάτε το παιχνίδι, μάλλον παρακολουθήσατε, τώρα δούμε ο διαιτητής έτοιμο να σφυρίξει το παιχνίδι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Άχνας. Παίζουμε καθυστερήσεις. Το πόση ώρα θα κρατήσει ο διαιτητής είναι δική του ιστορία. Αυτός είναι ο άρχον του παιχνιδιού και αυτός κρατάει το χρονόμετρο και όχι το χρονόμετρο που κρατάει Νάντια στα χέρια της που δείχνει ότι τελειώσαμε εδώ και 3 λεπτά. Μπαίνει επιθετικά σε θέση offside. Δεν έχουμε και πίνα. Και πάμε επίθεση τα ΑΠΟΕΛ, ίσως να είναι η τελευταία επίθεση. Corner. Από το corner θυμάστε μπήκε και το τέταρτο τέρμα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Καθυστέρησα και ο Γιώργος ο Συμφωνιός τους έκλεψε την μπάλα. Και πάμε για τέλος. Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του παιχνιδιού βρίσκοντας την ομάδα του από ένα κερδίζει αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένας αγώνας για το πρωτάθλημα του Κόπα. Να πούμε ότι τα τέρματα σημειωθήκαν στο 14ο λεπτό από τον Μάρκο. Στο 60 λεπτό ο Τζόρσο Λουτσάγια έκανε το 2-0. 65 λεπτό ο ίδιος παίχτης το 3-0. Και στο 85 λεπτό ο Τζόρσο Λουτσάγια έβαλε το κερασάκι στην τούρτα κάνοντας το 4-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ένα καλό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους ανταλλάσσουν τις χειραψίες τους. Και εμείς να πούμε σε όλους εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μείνετε συντονισμένοι στο Hellenic TV για να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι από το Elfie Playing Fields. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την άλλη εβδομάδα από εμένα τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη, τον Παύλο που ήταν στην κάμερα, τον Κρίστοφελα και την Άντια και τον Γιώργο κάτω στο στούτιο, τον Γιώργο τον Λίγκο, ο οποίος έκανε το link για το παιχνίδι. Άστε καλά, καλό απόγευμα. Ωραίο τέρμα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στο 12ο λεπτό, στο 14, ο Μάρκο ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για να γίνει το 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δέκατο τέταρτο λεπτό, ο Μάρκο στέλνει την μπάλα στο πλεκτό για να διαμορφώσει το 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Και πάει δίχτυα, ναι. Έγινε μια σύγχυση μεταξύ των αμυνωμένων. Και έχουμε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να κερδίζει το παιχνίδι με 2-0. Για να δούμε ποιος έχει βάλει το τέρμα. Με το νούμερο 11 στην πλάτη. Και αυτός είναι ο Τζος Λουτσάγια. Έκανε το 2-0. Νούμερο 13, τράβηξε ένα σιούτ. Και έχουμε Spencer.
Ακόμα αλλαγή για το ΠΕΛ. Who's the scorer now? George Mateo. George. Get wrapped up though, yeah? George Λουτσάια ξανά είναι ο άνθρωπος ο οποίος σημείωσε το 3-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λουτσάια, ναι, θα κάνει το hat-trick ο Λουτσάια. Ο Λουτσάια θα κάνει το hat-trick. Ένας παίχτης σήμερα, όπως ανάφερα. George Λουτσάια έκανε το hat-trick, το 3-0. Ήταν ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε σήμερα στο παιχνίδι.